Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 49χρονος τοξικομανής που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 80χρονο πατέρα του το βράδυ της Πέμπτης στα Καμίνια. Σήμερα το πρωί στις 9 πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου και απολογήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Τι υποστηρίξατε, το έχετε μετανιώσει? Δείχνει να έχει μετανιώσει, όπως αναφέρει ο δικηγόρος που διορίστηκε για την υπεράσπισή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πατροκτόνος βρισκόταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Τι είπε στον ανακριτή και στον εισαγγελέα, ποια ήταν τα λόγια του? Ήταν φάρμακα, είχε καταναλώσει πάρα πολλά φάρμακα, δηλαδή 4 καρτέλες φαρμάκων, βαριά φάρμακα, σε συνδυασμό, δηλαδή κοκτέιλ φαρμάκων με άλλες ουσίες. Ήταν υπό την επίρρεια φαρμάκων, σκληρών ναρκωτικών φαρμάκων. Δεν υπήρχε συνείδηση του τι έγινε, του τι έκανε. Δεν υπάρχει αν έχουμε έλλειψη, πλήρη έλλειψη καταλογισμού ή όχι, ή μειωμένο καταλογισμό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δουν οι ειδικότεροι, οι γιατροί, οι ψυχίατροι. Υποβάλαμε σχετικό αίτημα. Μετά από μία σύντομη απολογία που δήρηκε σε λιγότερο από μία ώρα, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του έως ότου οριστεί δικάσιμος. Στην απολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έδειξε να μην θυμάται τι συνέβη το μοιραίο βράδυ στα Καμίνια και κάποιες φορές έκλαιγε. Έχει μετανιώσει για την πράξη του? Έχει μεταμεληθεί, συγκλονίζεται. Δεν μπορεί να βιώσει και να δεν θυμάται. Πώς αντιλαμβάνεται? Προσπαθεί να το, αν όχι προσπαθεί, τουλάχιστον στη μνήμη του το αποβάλλει από τη μνήμη του. Το συμβάν. Αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ψυχικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν και αυτού της καταστάσεως που βιώνει τώρα. Είναι ένα δράμα το οποίο να μην συμβαίνει στον κόσμο, στην ζωή, στην κοινωνία, σε κανέναν άνθρωπο. Ο 49χρονος τοξικομανής που ήταν μοναχογιός και είχε παγιδευτεί στον κόσμο των ναρκωτικών από τα 14 του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βράδυ της Πέμπτης μαχαίρωσε θανάσιμα τον πατέρα του στην περιοχή των Καμινίων μετά από έντονο διαπληκτισμό. Ο άτυχος ηλικιωμένος προσπάθησε να γλιτώσει τρέχοντας, ωστόσο ο γιος του τον πρόλαβε και τον σκότωσε με το κουζινομάχαιρο. Και τώρα που ξαφνικά κάτω, είχε πέσει στον δρόμο κάτω και φώναζε βοήθεια. Και πετάγομαι και είχε λόγω μαχαιρία στο κανένα. Είχε ξαναγίνει πιο παλιά σκηνικά. Το μεσημέρι τον χτύπησε και το βράδυ πήγε του μαχαίρωσε. Ήσυχα, του είχαν 2-3 άτομα δει και ήταν, μιλούσαν ήρεμα. Και τώρα λεφτά του ζήτησε, τι του αυτό, και του έκανε την επίθεση. Αυτό έτρεξε, λέει, αλλά φορούσε τι παντόφλε και διπλώσαν οι παντόφλε και έπεσε. Όπως λένε οι γείτονες, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ήταν συνεχόμενα και έντονα. Μία ημέρα πριν το φόνο, ο 49χρονος είχε συλληφθεί επειδή πάλι παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά, αλλά είχε αφαιθεί ελεύθερος. Το παιδί έκανε χρήση ναρκωτικών πολλά χρόνια. Και κάθε φορά που κάτι συνέβαινε, είχαμε φασαρίες, είχαμε φωνές. Ήταν μονίμως αυτή η κατάσταση. Αυτός ήταν τη μάνα του, τον πατέρα του, την γυναίκα του. Τα παιδιά δεν τα πειράζει, τις γειτόνους. Δηλαδή, εμείς είχαμε το καλημέρα, το γεια σου, ξέρω εγώ, τι κάνεις, μου λέει καλά εσύ, ξέρω εγώ, τα πάντα. Δηλαδή, σε όποια κατάσταση να ήταν. Πατέρας και ο ίδιος δύο ανήλικων κοριτσιών παλεύε με τους δαίμονες των ναρκωτικών χρόνια και έκανε αποτυχημένες προσπάθειες για να απεξαρτηθείς, παίρνοντας γύρω του δυστυχία, πόνο και τελικά το θάνατο.